Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Ρέπας, εργάζομαι ως δάσκαλος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Έγινας και είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νησιών του Αργοσαρονικού. Η δική μου παρέμβαση έχει να κάνει με τις επιπτώσεις, ας πούμε, της κρίσης της πανδημίας στην εκπαίδευση, στην δική μας, ας πούμε, εκπαιδευτική πραγματικότητα και στους μαθητές. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ανέση τον Κορνέζο, ο οποίος μου δίνει την ευκαιρία, εξαιρετικός φίλος, μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τα σχολεία και για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, μπροστά μάλιστα, ας πούμε, στην προσπάθεια να ανοίξουν μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η κρίση της πανδημίας επηρέασε με πολύ καθοριστικό και πολύ βαθιά, την ίδια την εκπαίδευση. Περίπου το 85% των χωρών του πλανήτη έκλεισαν τα σχολεία τους και 1.600.000.000 μαθητές παρέμειναν σε αυτό το διάστημα μέχρι 10 Απριλίου παρέμειναν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά που σας δίνω έχουν ανακοινωθεί στο site της Παγκόσμιας Τράπεζας και αποτελούν στοιχεία τα οποία έχουν εγκυρότητα. Το δεύτερο είναι ότι εδώ στην Ελλάδα έκλεισαν τα σχολεία ουσιαστικά απότομα και δεν υπήρξε καμία προετοιμασία στο προηγούμενο διάστημα όσον αφορά για το πώς, ας πούμε, θα συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην πανδημία. Η λεγόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανακοινώθηκε ενώ είχε ήδη κλείσει τα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές από το Υπουργείο Παιδείας με έναν τρόπο, ας πούμε, το οποίο ουσιαστικά δεν βοηθούσε στο να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και να μπορούν να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά, τα κενά μάθησης όλων των μαθητών. Αφενός δεν υπήρχε κάποια προηγούμενη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ας πούμε, πάνω σε αυτά τα πράγματα και αφετέρου οι διαδικασίες, ας πούμε, αυτές ουσιαστικά ήταν σχεδιασμένες και απευθύνονταν σε ευνοϊκά περιβάλλοντα που μπορούσαν να ανταποκριθούν, δηλαδή που είχαν ευρυζωνικότητα, καλή σύνδεση στο ίντερνετ, καλή γνώση της οικογένειας και των μαθητών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των υπολογιστών και όχι βέβαια σε μαθητές σημειαστικών ή αγροτικών, ας πούμε, περιοχών όπου εκεί έχουμε, ας πούμε, και τα μεγαλύτερα προβλήματα ή των φτωχών στρωμάτων, ας πούμε, των πόλεων που είτε βλέπεις, ας πούμε, οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καθόλου υπολογιστή είτε δεν μπορούν να χειριστούν, ας πούμε, αυτές τις διαδικασίες είτε βρίσκονται σε περιοχές απομονωμένες όπου δεν υπάρχει, ας πούμε, σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλα αυτά για μας δεν είναι θεωρητικές επεξεργασίες, είναι καθημερινές εμπειρίες στην προσπάθειά μας, ας πούμε, να προσεγγίσουμε, ας πούμε, τους μαθητές και να κρατήσουμε πρώτα μια συναισθηματική επαφή και ύστερα να βοηθήσουμε να προχωρήσει και η διαδικασία της μάθησης μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί ουσιαστικά έδωσαν, πιστεύω, τον καλύτερο εαυτό τους. Δεν περιμέναμε να ξεκινήσει εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας, όταν προσπαθούσαμε και με άλλους, ας πούμε, τρόπους, πιο απλούς και πιο προσιτούς στους μαθητές μας, να αποκτήσουμε μια επικοινωνία και να συνεχίσουμε, όπως είπα και πριν, ας πούμε, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πρώτο μέλημά μας ήταν να στηρίξουμε, ας πούμε, την υγεία και την συναισθηματική ισορροπία των παιδιών όσο μπορούσαμε περισσότερο και σε δεύτερη μοίρα έρχονταν και η στήριξη της μάθησης. Μέσα στην εξέλιξη της πανδημίας είχαμε σημαντικά γεγονότα, ας πούμε, στον χώρο της εκπαίδευσης. Αφενός μεν την κατάθεση του λεγόμενου πολυνομοσχεδίου από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς κανένα διάλογο και μια προσπάθεια ευνηδιασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας και της υπόλοιπης κοινωνίας προκειμένου να περάσουν μέτρα και επιλογές τα οποία δεν είναι προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης, δεν στηρίζουν το δημόσιο σχολείο, αντίθετα προωθούν την παραπέρα συρρήκνωσή του και ξέροντας ότι αυτό θα βρουν μια καθολική αντίδραση μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, η πανδημία για το Υπουργείο Παιδείας και με το συγκεκριμένο προσανατολισμό της πολιτικής που έχει
της εκπαίδευσης προς την αγορά, την νεοφιλελεύθερη πολιτική, ήταν μια ευκαιρία να την περάσει, πιστεύοντας ότι θα υπάρξουν οι όσο το δυνατόν λιγότερες αντιδράσεις σε αυτά τα μέτρα. Το πολυνομοσχέδιο αυτό το θεωρούμε καταστροφικό για την εκπαιδευτική διαδικασία και για το δημόσιο σχολείο. Βρίσκει και θα συνεχίσει να βρίσκει την διαφορετική μας αντίθεση. Αρκεί να αναφέρω μερικά βασικά του μέτρα, όπως είναι η αύξηση των μαθητών ανατάξει, που σημαίνει ότι πάρα πολλά τμήματα θα συνεχίσουν, θα καταργηθούν ή θα συγχωνεύονται. Υπάρχει μεγάλη μείωση θέσεων εργασίας και σε συνθήκες, ας πούμε, πανδημίας θα έχουμε μεγαλύτερο συνοστισμό μαθητών μέσα στις τάξεις, ενώ η λογική λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε μικρότερο συγχρονισμό και μικρότερο αριθμό τμήματων ανά τάξη. Το Υπουργείο θεσμοθετεί το ακριβώς αντίθετο. Είναι η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων στο Λύκειο, θεσμό αποτυχημένων, ο οποίος όξυνε τη σχολική αποτυχία και τις κοινωνικές και τις ταξικές ανισότητες στη μόρφωση, όπως και τα υπόλοιπα συνολικά μέτρα στην λεγόμενη μεταρρύθμιση του Λυκείου, αναμόρφωση του Λυκείου. Τέλος, υπάρχει η επαναφορά μηχανισμών αξιολόγησης και μια τέτοια έκφρασή του είναι και το πρόβλημα το οποίο συζητάμε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με τη βιντεοσκόπηση του μαθήματος της τάξης. Ωστόσο, αυτό απλώς είναι η κορυφή του παγόβουνου. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να πούμε και δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Η εκπαιδευτική κοινότητα, εμείς ας πούμε σαν εκπαιδευτικοί, είμαστε αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι αυτό καταλύει ότι ο τρόπος ας πούμε αυτής της ανεξέλεγκτης δημοσιότητας και η επιβολή ενός μηχανισμού Big Brother μέσα στις τάξεις καταλύει την παιδαγωγική σχέση. Είναι μέτρο και αντιεκπαιδευτικό και αντιπαιδαγωγικό, η οποία ταυτόχρονα είναι μια σχέση ιδιωτικότητας. Δεν εκτίθεται σε μια ανεξέλεγκτη δημοσιότητα, προστατεύοντας πρώτα απ' όλα και την προσωπικότητα των παιδιών από αυτό το πράγμα, αλλά και την προσωπικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού. Εδώ ετίθεται ένας μηχανισμός ηλεκτρονικής επιτήρησης που ουσιαστικά διαμορφώνει μέσα στις τάξεις ένα αφύσικο κλίμα και επηρεάζει τη συμπεριφορά και των δύο πλευρών. Το μεν εκπαιδευτικό να προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν στα κριτήρια αυτού που είναι υπόπτης και επιτηρητής, τον δε μαθητή να μην έχει καταλάβει αυτή την κατάσταση και να εκτίθεται με οποιοδήποτε συμπεριφορά, προβλήματα κτλ. Που υπάρχουν σε μια ανεξέλεγκτη δημοσιότητα η οποία μπορεί να οδηγεί στο στιγματισμό και στη μείωση της προσωπικότητας των μαθητών. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι μέσα στα σχολεία η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς ένα τυπικά νομικό ζήτημα, είναι για μας και ένα ουσιαστικό ζήτημα μέσα στη δουλειά μας, παιδαγωγικό θέμα, καθώς έχουμε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς έχουμε μαθητές με υπερκινητικότητα, μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε στα πλαίσια μιας κοινωνίας που επικρατεί ο ατομοκεντρισμός, η ιδιωτικότητα, το συμφέρον το δικό μου, τέτοιου είδους παιδιά ή άλλα παιδιά που μέσα στην φάση της εφηβείας τους μπορούν να στιγματιστούν, να περιοριστούν ή να εκτεθούν σε μια κανιβαλική δημοσιότητα. Επιπλέον, το μέτρο οι εκπαιδευτικοί μέσα στην κρίση έδειξαν ότι μπορούν να επικοινωνούν με καλύτερο τρόπο από ό,τι οι τυπικές διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας με τους μαθητές τους και να τους στηρίζουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Η τροπολογία αυτή ουσιαστικά δεν έρχεται για να καλύψει τους μαθητές που βρίσκονται σε εκπαιδευτικές ανάγκες, βρίσκονται μακριά από το σχολείο εξαιτίας του ότι ανήκουν σε κατηγορίες ειδικών αναγκών. Γιατί και αυτοί μπορεί να αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα όπως είναι τη διασύνδεση στο διαδίκτυο κτλ. Αν διαβάσει κανείς την παράγραφο 2 του άρθρου, αναφέρεται ρητά ότι τα μεταδεδόμενα που τυχόν παράγονται στον ίδιο ωσάνο πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα. Η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων, το διαβάζω ακριβώς όπως είναι μέσα από το κείμενο του διατάγματος, για να μην υπάρχει πρόθεση διαστρέβλωσης, δεν έχουμε πρόθεση διαστρέβλωσης, αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς στατιστικούς. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι για το Δημόσιο του Υπουργείου Παιδείας και για τα ιδιωτικά οι σχολάρχες.
Από την παραπάνω παράγραφο φαίνεται φανερό ότι για ποιο λόγο ήρθε η εξαποστάσεως εκπαίδευση και με σκοπό, όπως λέει, του Υπουργείου να μείνει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας πανοπτικός έλεγχος όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ένα ηλεκτρονικό μάτι, ας πούμε, που την επιβλέπει, την αστυνομεύει και προσπαθεί, ας πούμε, να την προσαρμόσει, ας πούμε, στα δικά του κριτήρια. Η εκπαιδευτική διαδικασία και η διδασκαλία, ας πούμε, γίνεται μόνο μέσα σε πνεύμα για μας, σε πνεύμα παιδαγωγικής ελευθερίας και διδακτικής αυτονομίας. Ότι ο εκπαιδευτικός έχει ένα μεγάλο εύρος ελευθερίας μέσα στην τάξη του να κινηθεί με τον ανάλογο τρόπο, έτσι ώστε να ικανοποιήσει, ας πούμε, τις ανάγκες των μαθητών του. Ένα τέτοιο, ένα μάτι ηλεκτρονικό πάνω από τη δουλειά του, του στερεί ακριβώς, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα η οποία είναι βασική για την επιπλήρωσή της. Δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση αυτούς τους μηχανισμούς για τους λόγους που τους εξηγήσαμε και η Συλλογή των Εκπαιδευτικών και οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, αλλά περισσότερο οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις ώστε αυτό το πράγμα να μην προχωρήσει και να μην εφαρμοστεί στην πράξη. Και πάλι να ευχαριστήσω τον Ανέστη για το βήμα που μου έδωσε, γιατί μέσα σε αυτή την κρίση μπορεί να φορούσαμε τη μάσκα στο πρόσωπό μας, αλλά τη φορούσαμε για λόγους υγείας και δεν μένουμε βουβοί, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες και να παλεύουμε και στο κοινωνικό, στο πολιτικό και στο πολιτισμικό πεδίο σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ.